Εικόνες από την Άρτα που ζωντανεύουν δίπλα από το Κουμκουάτ, μέσα από το πατρικό σπίτι, στις μυρωδιές της γειτονιάς που αναδύουν καλές και κακές μνήμες, περισσότερο συνυφασμένες με τον πόλεμο, ακουμπούν οι σκέψεις, οι αφηγήσεις για να καταγραφούν από την Πινελόπη Κουρτζή στο βιβλίο της που φέρει τον τίτλο Κουμκουάτ, εκεί που ρίζωσε η αγάπη. Η συγγραφέας γεννημένη στην Άρτα θυμάται και εξιστορεί γεγονότα που οι παλιότεροι έλεγαν και η ίδια έφτιαχνε εικόνες στο μυαλό της. Υπάρχει μυθοπλασία, αλλά όμορφα δεμένη με την πραγματικότητα. Ο αναγνώστης ξεκινά το βιβλίο όχι από τον πρόλογο, αλλά από το εξώφυλλο. Μου δίνετε την ευκαιρία πριν από όλα να πω ένα ακόμα ευχαριστώ για αυτό το καταπληκτικό εξώφυλλο, το οποίο δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, το έχει κάνει ο κύριος Βάσος, το λέω παντού. Είναι ένας πίνακας ο οποίος απεικονίζει το ίδιο το σπίτι της γιαγιάς μου. Και το είχαμε σπίτι μας, είχα την τιμή να το πάρω και ο κύριος ψυχογιός, ενώ ο εκδοτικός οίκος, το έκανε ένα καταπληκτικό εξώφυλλο. Το κουμκουάτ υπάρχει, είναι ένα δέντρο πραγματικό, υπήρχε στην αυλή της γιαγιάς μου. Έχω μεγαλώσει εκεί, υπάρχει ακόμα σε μια γλάστρα και στην ουσία είναι κεντρικό στο βιβλίο, γιατί είναι και σημαδιακό και αλληγορικό και πραγματικό. Ηρωίδα ρίζωσε η αγάπη της για τα πάντα, για τη ζωή, για τον άντρα της, για τα παιδιά της, για τις κακουχίες, για τα μαθήματα, για τους φίλους. Κάτω από αυτό το κουμκουάτ και μέσα από αυτό το κουμκουάτ. Πώς γίνεται η Άρτα με το κουμκουάτ? Σωστά. Κοιτάξτε να δείτε. Οι εικόνες αυτές στο μυαλό μου είναι πάρα πολύ ζωντανές, γιατί έφτασαν σε μένα μέσω ακουσμάτων, μέσω φωτογραφιών. Στην ουσία, εγώ μεγάλωσα τα παιδικά μου χρόνια, παρόλο που δεν έζησα ποτέ. Τις κυριότερες στιγμές μου τις θυμάμαι εδώ, τις γιορτές, το Πάσχα, τα Χριστούγεννα, οι γονείς μου, η γιαγιά μου. Όλα αυτά είναι εικόνες που τις έχω φανταστεί εγώ, όπως μου τις έχουν διηγηθεί. Και όσο και αν φαίνεται περίεργο, το κουμκουάτ είναι κυρκυραϊκό, για μας ήταν πάρα μα πάρα πολύ κεντρικό στο σπίτι μας. Και αλήθεια είναι πως εγώ δεν έφαγα το πρώτο μου κουμκουάτ. Τώρα τι λένε? Τι άλλο περιγράφει μέσα βιβλίο και πώς έλκει τον αναγνώστη, κύριε? Κοιτάξτε να δείτε, είναι μια πολύ απλή ιστορία εκείνων των χρόνων. Είμαι σίγουρη ότι θα μπορούσαμε αυτή τη στιγμή εδώ μέσα να βρούμε πολλές οικογένειες αρτινές που να έχουν να διηγηθούν κάτι παρόμοιο. Δεν είναι μια ιστορία που έχει τη τρομερή πλοκή, τις τρομερές ανατροπές. Έχει καμία σχέση με αυτό. Είναι ουσιαστικά μικρογραφία της κοινωνίας εκείνης της εποχής μέσα από τα συναισθήματα μιας γυναίκας, όπως εγώ την έχω στο μυαλό μου αυτή τη γυναίκα. Είναι ιστορικά γεγονότα, αλλά είναι απολύτως αληθινά μετά από πολύ μεγάλη έρευνα για να έχω μια συνέπεια. Όμως όλο το υπόλοιπο είναι καθαρά μυθοπλασία. Είναι βασισμένο σε πραγματικά πρόσωπα, χωρίς αυτά να ακολουθούν στην πορεία του βιβλίου όλες τις καταστάσεις τις οποίες έχουν ζήσει. Και έχω κάνει την προσπάθεια να μπορέσω όλο αυτό που είχα στη φαντασία μου και θαύμαζα πάντα και τον τόπο μου, που πάντα όταν θέλω να σκεφτώ κάτι ωραίο να τρέχω εδώ, ή όταν θέλω να πάρω μαθήματα ζωής, ή όταν θέλω να διαβάσω πώς ξεπερνάει κάποιος κάποιες καταστάσεις, πάντα να τρέχω στα δύσκολα, και επειδή εδώ είναι η πατρίδα μου, το έχω τοποθετημένο εδώ. Ήθελα λοιπόν απλά να το δώσω στην επιφάνεια. Και χαίρομαι πάρα πάρα πολύ που το αγαπάει ο κόσμος. Πιστεύω ότι επειδή είναι εύκολο να διαβαστεί, γι' αυτό και έχει την απήχηση που έχει. Χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί ο σκοπός μου ήταν να τιμήσω την Άρτα μέσα από αυτό. Το ήθελα πάρα πολύ. Και όλοι οι αρτινοί συγγραφείς, με πρώτο τον κύριο Καλπούζο, όπως καταλαβαίνετε, έχουμε κάνει μεγάλη προσπάθεια μέσα από τη συγγραφή να φανεί η παλιά Άρτα, και ελπίζω να ακολουθήσουν κι άλλα. Έχει μειωθεί μεν ο αριθμός του αναγνωστικού κοινού, αλλά το κριτήριο της επιλογής για ένα βιβλίο παραμένει αυστηρό, και ως προς το λογοτεχνικό είδος που προτιμά ο καθένας και ως προς το ύφος και τη συγγραφή του, τονίζει επίσης. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι το αναγνωστικό κοινό έχει μειωθεί στην Ελλάδα. Δεν ξέρω αν σε αυτό φταίει το γεγονός της κρίσης. Εγώ πιστεύω πως δεν φταίει μόνο η οικονομική κρίση. Φταίει και το γεγονός ότι πλέον έχουμε τόση πολλή πληροφορία, μπορούμε να βρούμε στο ίντερνετ δωρεάν και εύκολα κιόλας από το σπίτι σου, χωρίς να χρειαστεί να πας σε ένα βιβλιοπωλείο, που αυτό σίγουρα έχει αντικαταστήσει την ανάγνωση εν μέρη. Από εκεί και πέρα, αυτό είναι μια μεγάλη πρόκληση για το συγγραφέα, γιατί ακριβώς επειδή συμβαίνει αυτό, εμείς καλούμαστε να γράφουμε καλά βιβλία. Δεν ξέρω αν αυτό είναι κακό δηλαδή. Νομίζω ότι αυτό σου δίνει την ευθύνη, αυτό που θα φτάσει στον αναγνώστη, να τον τραβήξει τελικά. Άρα έχουν κριτήριο και επιλογή, έτσι? Νομίζω ναι. Δηλαδή, σίγουρα είναι κακό για όλους μας και για τα βιβλιοπωλεία, όμως είναι και καλό, γιατί οι Έλληνες συγγραφείς έχουν πάρα πολλά να δώσουν. Οπότε ο αναγνώστης γίνεται πιο απαιτητικός, όπως άλλωστε σε όλα τα πράγματα. Έτσι, δηλαδή και στο σούπερ μάρκετ, λόγω της κρίσης, θα πάρεις το καλό, αυτό που θέλεις, αυτό που πραγματικά χρειάζεσαι. Έτσι και στα βιβλία. Πώς επιλέξατε να συγγράψετε ένα βιβλίο, από τη στιγμή που η επιστήμη σας είναι τελώς διαφορετική?
Έγραφα πάντα. Η επιστήμη μου είναι κάτι που το ακολούθησα και το σπούδασα γιατί με εξήταρε πολύ και δεν το μετανιώνω. Ακριβώς επειδή έχω αυτή τη φαντασία του συγγραφέα, το έχω ξαναπεί αυτό ότι επειδή και έχω σπουδάσει μια τεχνοκρατική επιστήμη, κρατάει λίγο στη γη. Ποτέ οι σπουδές δεν είναι ένα εφόδιο που δεν χρησιμοποιείς. Είμαι σίγουρη ότι κάπου με έχει βοηθήσει. Και με έχει κάνει να μπορώ να διαβάσω πιο εύκολα, να δουλέψω και να βιοποριστώ με άλλους τρόπους πριν από αυτό. Οπότε κάπως έτσι τα σύνδυασα. Το βιβλίο είναι υποψήφιο για βιβλίο της χρονιάς, ενώ ήδη έχει ολοκληρωθεί και το δεύτερο βιβλίο της συγγραφέως που αναμένεται να κυκλοφορήσει στα τέλη φθινοπόρου. Το επόμενο βιβλίο βγαίνει Οκτώβριο με το καλό. Δεν είναι άρτα αυτή τη φορά, είναι πολύ μακριά από εδώ, είναι κοντά στο Αιγαίο, στη Μυτιλίνη. Δεν θέλω από κάτι άλλο, έχει τίποτα άλλο γιατί δεν μου το επιτρέπουν. Είμαστε πολύ ανυπόμονοι και γι' αυτό, αλλά εγώ αγαπάω το κουμκουάτ, τελείωσε. Καλό τάξιδο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ που είστε εδώ. Εύχομαι, τι να πω, τα καλύτερα, εύχομαι όλοι να γράφουμε για την Άρτα, να έρθουν κι άλλοι κι άλλοι κι άλλοι κι άλλοι. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι ότι το κουμκουάτ είναι υποψήφιο φέτος για βιβλίο της χρονιάς. Είναι μεγάλη μου τιμή αυτό και όποιος θέλει μπορεί να το ψηφίσει. Έχουμε ήδη μια επιτυχία στο παρελθόν τον κύριο Καλπούζο με βιβλίο της χρονιάς, με το Ιμαρέτ. Ελπίζουμε λοιπόν να είναι και αυτό και τι να πω, εγώ το μόνο που μπορώ να πω είναι επειδή συναντώ ανθρώπους που μου στέλνουν μηνύματα ότι γράφουν, δώστε τα παιδιά, δώστε τα. Ο καθένας να γράφει, αν αυτό τον ανακουφίζει και να διαβάζει.